γραμματέα, σας καλωσορίζουμε στο μπλόκο της Νίκαιας, στο μπλόκο της μικρομεσαίας αγροτιάς. Εδώ είναι αγρότες από τη Θεσσαλία όλοι και από τα μπλόκα τα υπόλοιπα που έχουν στηθεί εδώ στη Θεσσαλία. Σας καλωσορίζουμε στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου μικρομεσαίοι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία βγήκαμε εδώ στους δρόμους για να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας και κάνουμε έναν αγώνα επιβίωση, επιζητώντας και την σημερινή επιβίωση στα χωριά μας και τη συνέχεια να μπορούμε να καλλιεργούμε και συγχρόνως το μέλλον της υπαίθρου που βλέπουμε να ερημώνει χρόνο με το χρόνο. Σας ευχαριστούμε καταρχήν σαν ο πρώτος αρχηγός πολιτικού κόμματος που ήρθε και ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτό το κάλεσμα που κάναμε και θέλουμε τη συμπαράστασή σας στα δίκαια αιτήματα, τα οποία θα σας τα αναφέρουμε, αν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ξέρετε κι εσείς και τα στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να τα αναφέρουμε λίγο επιγραμματικά. Και βέβαια θέλουμε εκεί τη βοήθειά σας σε αυτά τα αιτήματα και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, στον δρόμο όπως είμαστε κι εμείς, με τη συμπαράσταση στον αγώνα μας. Διεκδικούμε λοιπόν από την κυβέρνηση αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Διεκδικούμε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, η οποία είναι ένα χαράτσι για τους αγρότες και όχι μόνο, τη βιώνουμε και στα σπίτια μας και όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, οι οποίοι έρχονται λογαριασμοί στο ρεύμα, στο σπίτι και δεν μπορούμε να ανασάνουμε και δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Ζητούμε επιδότηση στα αγροεφόδια και τις ζωοτροφές, διότι με τις τιμές που έχουν πάρει, που έχουν φτάσει στα ύψη, είναι σίγουρο ότι και αυτή τη χρονιά δεν θα μπορέσει μεγάλο μέρος του συναδέλφου μας ούτε να καλλιεργήσει, ούτε να ταΐσει τα ζώα που έχει στα μαντρέα του. Και βέβαια ζητούμε τη συμπαράστασή σας να αλλάξει ο κανονισμός στο ΕΛΓΑ, που το διεκδικούμε εδώ και χρόνια, να γίνει ένας ΕΛΓΑ με δημόσιο χαρακτήρα, να αποζημιώνει 100% τις ζημιές στο 100% της παραγωγής από όλα τα φυσικά αίτια, από όπου και αν προέρχεται η ζημιά, και βέβαια να αποζημιωθούν οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι από το 2021 που έχουμε πάθει ζημιές, δυστυχώς ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ.